Ήταν σε θέση offside, δεν έκανε κίνηση, αλλά κινήθηκε ο Μάγκλητσα που περνάει από τον Ιωάννου. Η σέντρα του Μάγκλητσα, η μπάλα απευθείας έξω. Τέλεσε ο Πέδρο, κεφαλιά του Άλεφ πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα, πρώτη από την κεφαλιά του Άλεφ το Σάντος. Στήριγμά του ο Βασιλείου. Η σέντρα του Βασιλείου. Ο Καρλάου απομακρύνει, ο Σακέτη μαζεύει. Το αριστερό του Σακέτη, ο Πέρεθ. Παπουλής που γύρισε. Πέρασε για τον Μάγκλητσα με τον Πέρεθ. 1-0 ο Απόλλωνας στο 14. Ανοίγει το σκορ με τον Άντων Μάγκλητσα που το έκανε και στην ένατη αγωνιστική και στην 22η. Το κάνει και σήμερα στο 14. Δίνει προβάδισμα στον Απόλλωνα. Ναι, ζητάει τον λόγο ο Νησίφορος. Μάλιστα, ξανά εδώ. Πήρε την μπάλα από τον Παπουλίο Μάγκλητσα. Μόνος απέναντι από τον Πέρεθ. Δεν λάθεψε στο πλασέ. Ψύχρεμα στη γωνία. Και άνοιξε το σκορ. Ο Μάγκλητσα που σκόραρε και στα τρία φετινά παιχνίδια. Κόντρα στον Αποέλ. Μωράης τώρα. Προδί για τον Εμπεσίλιο. Ζητάει και παίρνει ο Αλονεύτης από πλάγια στην περιοχή. Το σου το βάλε, θα του πει όχι. Κάτι επικίνδυνο από την μία από την άλλη. Μα βλέπουμε ο περισσότερες είναι. Α, δούμε εδώ όμως τον Παπουλή. Με τον Ιωάννου μπροστά του. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κανείς παίκτης του Απόλλωνα εκεί. Τρέχει πρώτος ο Βασιλείου. Θα γυρίσει. Το σουτ που έγινε φεύγει έξω από τον Άλεφ. Σηκώνει το κεφάλι και ψάχνει στήριγμα. Το έδωσε ο Μάγκλητσα. Ο Μάγκλητσα στην περιοχή θα πέσει κάτω. Φάουλ. Εκτός περιοχής δίνει ο Τράτος. Εδώ νομίζω ότι ήταν μέσα, για να δούμε. Ο Πέδρο απευθείας, 2-0, καταπληκτικό φάουλ από τον Πέδρο. Στο παραθυράκι της εστίας του Πέρεθ, πέρασε η μπάλα. Ο Πέδρο μόλις το δεύτερο γκολ του στη σεζόν. Δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στον Απόλλωνα μετά από 4,5 μήνες. Σκοράρει και πάλι ένα πολύ σημαντικό γκολ. Το δεύτερο στο ντέρμπι με τον Αποέλ. Στο παραθυράκι της εστίας. Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Ζωά Πέδρο. Και 2-0. Ο Πέδρο που είχε σκοράρει στην 10η αγωνιστική κοντρά στην Δόξα 29 Οκτωβρίου. 139 μέρες μετά σεζόν. Ξανά. Φοβερή εκτέλεση, πάρα το τείχος, στη γωνία, παρά την προσπάθεια του Πέρεθ, δεν αποτρέπει το 2-0. Ο Άλεφ και τώρα Απόλλωνα στην κόντρα, με Παπουλή να περνάει στον Μάγκλητσα, που θέλει να περάσει, ο Ενσούε, σωτήρια επέμβαση και μαζεύει ο Πέρεθ. Μωράης και Φαρίας. Εμπεσίλιο από μακριά, ένα δυνατό αλλά άστοχο σουτ. Ο Κροάτης θα κατεβάσει, αλλά τον έχει κλείσει ο Αλονεύτης. Τον αποφεύγει. Γιάκολης. Μπροστά του Εμπεσίλιο. Η σέντρα για τον Παπουλή. Πολύ δυνατή. Δεν θα προλάβει. Μπάλα θα φύγει έξω. Ο Εμπεσίλιο ζητάει και παίρνει μπάλα. Σηκώνει το κεφάλι. Βλέπει τον Ζαχίτ. Κατέβασε αυτός. Βγήκε. Θα μειώσει το Αποέλ σε 2-1 με τον Ποτέ. Και έκανε το 1-0. Εδώ δεν υπάρχει offside. Ο Ζαχίτ κατεβάζει, οπότε προλαβαίνει τον Βάλε και μειώνει σε 2-1. Όλος ο Αποέλ πίσω. Εκτέλεσε ο Πέδρος στο πρώτο δοκάρι, μπάλα κάνει γκέλ και θα προλάβει ο Εμπεσίλιο να βάλει το πόδι πριν Αλονεύτη. Ο Εμπεσίλιο κέρδισε την μπάλα, η πάσα του για τον Ενσούε έκοψε. Πούμε να... νομίζω ότι θα ήταν τραβηγμένο να δίνονταν κάτι τέτοιο εκεί και εδώ το φάουλ. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Εδώ ποτέ θέλει να περάσει ο Αλονεύτης στο σούτ στην αγκαλιά του Βάλε. Στο 52. Πίσω και πάλι για τον Βασιλείου. Στον Ζάντερ, αυτός ωραία με τα κουνάκι για τον Μάρκοβιτς. Ο Σέρβος που κρατάει. Ελευθερώθηκε, έκανε και το σουτ. Έξω! Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα στο 53. Ο Βάλε πήγε να βγει, δεν το έκανε. Η κεφαλιά του Μερκή. Απόκρουση από κοντά πήγε ο Ενσούε. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά έξω από τον Εμπεσίλιο. Και κάνει μια σέντρα απέναντι για τον Πέδρο που κατέβασε. Θα γυρίσει, θα βάλει το πόδι ο Μωράης και θα παραχωρήσει κόρνερ. Ωραίο το 1-2. Η κάθετη για τον Παπουλή, βγήκε ο Πέρεθ, πέφτει ο Παπουλής και πέναλτι.
στο 65. Εδώ ξανά υπάρχει επαφή όταν ο Παπουλής πάει να αποφύγει τον Πέρεθ και είναι πέναλτι. Παπουλής εκτελεί 3-1. Ο Φώτης Παπουλής στο 66 κάνει το 3-1 για τον Απόλλωνα και δίνει ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Ασύλληπτο το πέναλτι ψηλά στην γωνία. 3-1 με το 10ο, με το 12ο εφετινό γκολ του Παπουλή, ο οποίος είχε σκοράρει και την ένατη αγωνιστική στο 0-4 μέσα στο Γασιπί. Το κάνει και σήμερα και φτάνει στα 5 γκολ. Εντάξει, να πούμε, ναι. Να πούμε λίγο, σκεφτόμουν γιατί ίδιος κέρδιζε πέναλτι, πήγε σούταρε περισσότερες φορές, αυτός που κερδίζει πέναλτι χάνει, αλλά Παπουλής με εμπειρία που έχει, με σιγουριά που έδειξε και σαν αρχηγός και σαν κάποιος που ήθελε να σουτάρει, να βάλει γκολ, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό 3-1. Πέρασε ωραία για τον Γιάκολης, έχασε το πρώτο κοντρός, κρατάει όμως την μπάλα, η πάσα για τον Μάγκλιτσα, ο οποίος και πάλι στον Μάγκλιτσα. Πέρασε για τον Γιάκολης, από πλάγια ο Γιάκολης, καθυστερεί, γυρίζει, σώζει ο Μωράης και μαζεύει ο Πέρεθ, τον κορυφαίο του Απόλλωνα και του γηπέδου. Μπαλιά του για τον Τζελάγια, αυτός τον Παπουλή. Σταματάει ο Παπουλής, 4-1. Ο Φώτης Παπουλής το 78 θα πετύχει και δεύτερο γκολ από την εξαιρετική αντεπίθεση του Απόλλωνα. Παπουλής σταμάτησε, έπεσε ο Πέρεθ στο 78 ο Παπουλής. Δεύτερο γκολ σήμερα και φτάνει στα 13 ο Ζελάγια. Εδώ δεν ξέρω αν είναι, φαίνεται να είναι στην ευθεία ο Παπουλής. Στο δεύτερο χρόνο νομίζω είναι στην ευθεία με την μπάλα. Σταμάτησε, πλάσαρε, ήταν όλα τα λεφτά αφού έπεσε ο Πέρεθ. Και προκαινεί ζεστία συνέχεια, την έστειλε στα δίχτυα για το 4-1. Παπουλής ζητάει απέναντι. Πέρασε η μπάλα από τον Καρλάο, το γύρισμα προς τα πίσω από τον Μερκή στον Πέρεθ. Πέρασμα από τον Ενσούε. Η σέντρα βγήκε, ο Βάλε, ο Γιούστε την κεφαλιά. Ο Αλονεύτης ελευθερώθηκε με το δεξί. Η μπάλα πάει στα δίχτυα του Αβουέλ Μιόνι στο 86 με το γκολ του Στάθη Αλονεύτη. Ξανά η σέντρα, ο Γιούστε πιάσε την κεφαλιά, εξουδετερώνοντας το Βάλε που βγήκε. Δεν συνεννοήθηκαν εκεί οι δυο τους, προσπάθησε ο Άλεφ. Ήταν δυνατό όμως το σούτ του. Η πάσα του στο ξεμαρκάρι στον Παπουλή. Το πλασέ του Παπουλή στην αγκαλιά του Πέρεθ.